Λοιπόν, πάμε κύριοι να ανοίξουμε την συζήτησή μας. Θα έχουμε στη συνέχεια κοντά μας και τον κύριο Κεγκέρογλου από το Κίνημα Αλλαγής. Κύριε Παπαδημητρίου, θέλω να ξεκινήσω από εσάς και θα ξεκινήσω με το θέμα του lockdown και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και για τα ζητήματα, για το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίζεται αύριο, το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Είχαμε νωρίτερα τον κύριο Βανταράκη, τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και χθες τον κύριο Φαρσαλινό, επίσης καθηγητή δημόσιας υγείας. Φαίνεται ότι και οι δύο θεωρούν ότι το lockdown δεν είναι λύση όταν δεν γίνεται μία σειρά από άλλα πράγματα, όταν δεν γίνονται σωστά τα τεστ. Δεν είναι, λένε, επιδημιολογία τα τεστ στις πλατείες. Δεν είναι επιδημιολογία η μη ύπαρξη σοβαρής πρωτοβάθμιας υγείας, η μη ύπαρξη σοβαρής ιχνηλάτησης. Όλα αυτά, πώς τα απαντάτε εκεί στην κυβέρνηση, με δεδομένο μάλιστα ότι την Παρασκευή με μικρή διαφορά στους διασωληνωμένους σε σύγκριση με τη Δευτέρα, 31 ανθρώπους, καταλήξαμε να έχουμε μία μαραθώνια σύσκεψη και στη συνέχεια να φτάνουμε στην Τρίτη και τον κύριο Κικίλια να εισηγείται από τηλεοράσεως νέο αυστηρότερο lockdown πάνω στο ήδη υπάρχον. Μάλιστα. Δεν θα πω εγώ στα θέματα των λοιμοξιολόγων, αλλά έχω αντιληφθεί, μιλώντας πολλά χρόνια πριν έρθει αυτή η πανδημία με λοιμοξιολόγους, και ότι είναι και αυτοί μεταξύ τους διαφορετικές ειδικότητες. Ως προς το πώς πρέπει να γίνονται τα τεστ, νομίζω ότι γίνονται τεστ, μάλιστα τώρα πια γίνονται και πάρα πολλά, ότι πρέπει να είναι τυχαία. Το αντιλαμβάνομαι αυτό από τις γνώσεις που έχω στην στατιστική. Οι λοιμοξιολόγοι δουλεύουν πολύ με την στατιστική, το είπε και ο κύριος καθηγητής μόλις πριν σε εσάς, και ότι οι διαφορές βρίσκονται, τα έχει πει και η κυρία Λινού νωρίτερα, μια πολύ δοκιμασμένη λοιμοξιολόγος, ότι δεν έχουμε μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες στη χώρα μας ικανές να στηρίξουν ορισμένες δύσκολες αποφάσεις σαν και αυτές. Υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες, εγώ έχω διαβάσει μόνο μερικές τελευταία, γιατί το ενδιαφέρον όλων είναι μεγάλο πλέον, για τη γρήπη, που είναι και υποχρεωτικές, γίνονται κάθε χρόνο, την κλασική, ας την πούμε, γρήπη, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη, θα γίνει δυστυχώς τώρα, μια πολύ μεγάλη μελέτη του τύπου που ανάφερε και ο κύριος καθηγητής προηγουμένως, ότι δηλαδή γίνεται με ένα δείγμα πολύ μεγάλο, με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Έπρεπε να πέσουμε με τα μούτρα που λέμε στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Επομένως, έπρεπε να γίνουν πολλά τεστ, έπρεπε να γίνουν τυχαία τεστ. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδημητρίου, ξέρετε, τα Skype, να καλησπερίσω και τον κύριο Κεγκέρογλου, βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Κεγκέρογλου, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Ελάτε, κύριε Παπαδημητρίου, παρακαλώ. Άρα, ότι γίνονται τεστ αρκετά για να μπορούν οι λοιμοξιολόγοι να διαγνώσκουν τι συμβαίνει στον πληθυσμό μέσα, νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Αλλά αυτό είναι το ένα θέμα. Και αυτό το μόνο που μας έδειξε ότι πλέον το ξέρουμε καλά, διότι παίρνεις μαθήματα. Μαθαίνεις, καθώς αντιμετωπίζεις αυτή την πανδημία, ότι μια μικρή αύξηση στα τεστ για κάποιες μέρες θα ακολουθηθεί, ναι, από μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού, άρα μια πολύ μεγάλη διάδοση. Ωστόσο, έχεις όμως και άλλους τρόπους να το ξέρεις αυτό. Έχεις, γιατί βλέπεις έξω, όλοι το προσέχουν και το παρατηρούν, τον τρόπο με τον οποίο ο πληθυσμός τηρεί τα τρία βασικά μέτρα. Κυρίως τη μάσκα που είναι εύκολο να το διαπιστώσεις και την απόσταση του ενός από τον άλλον. Αυτό ήταν σαφές ότι επειδή το lockdown, έτσι το λέγαμε και πριν, ήταν αρκετά χαλαρό, έως και πολύ χαλαρό, υπήρχαν πολλές ευκαιρίες που οι άνθρωποι χαλάρωναν και δεν έπαιρναν τα μέτρα της αυστηρής προφύλαξης. Ήταν επόμενο λοιπόν ότι στις επόμενες μέρες θα έρθει ένα πολύ μεγάλο κύμα διάδοσης του ιού. Από εκεί και πέρα είναι θέμα να τα βάλεις στο τραπέζι και να τα ζυγίσεις. Οι λοιμοξιολόγοι και ο πρωθυπουργός. Κύριε Παπαδημητρίου, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου, σας ακούω με προσοχή. Έχω την αίσθηση όμως πως μετά από ένα χρόνο πανδημίας και ακορντεών και lockdown και μέτρων, είναι λίγο περίεργο να τα ρίχνουμε όλα στην ατομική ευθύνη και στο πώς οι πολίτες κρατούν τα μέτρα. Ιδίως με δεδομένο ότι ο κύριος Σιώρας, για παράδειγμα, μας έλεγε χθες ότι στο πρώτο lockdown στον Ευαγγελισμό είχαμε 32 μεθ και 12 μαθ και τώρα έχουμε 32 μόνο μεθ. Δεν υπάρχουν οι 12 μαθ. Που σημαίνει ότι και αυτά που έπρεπε να κάνει η πολιτεία δεν τα έκανε.
Δεν ξέρω την άποψη αυτή. Εγώ νομίζω ότι έχουν πληθύνει τα μέσα που έχει το νοσοκομιακό σύστημα στη διάθεσή του όλους τους τελευταίους μήνες. Και δεν έχουμε φτάσει στο να τα έχουμε εξαντλήσει ευτυχώς. Πήγαμε κάποια στιγμή, είχαμε τη δυσκολία εκείνη τη μεγάλη στην Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουμε φτάσει και δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Άρα περισσότερο θα σταθώ στο γεγονός, δεν λέω ότι φταίνε οι άνθρωποι, αν και ο καθένας από εμάς έχει την ευθύνη του και σε κάποιες στιγμές δεν έχει τηρήσει τα μέτρα ενδεχομένως. Αλλά ότι όταν εδώ δεν βλέπουν τα έχει τηρήσει και ο Πρωθυπουργός, κύριε Παδημητρίου, αλλά σε αυτό θα πάμε μετά. Αν χαλαρώνει ο Πρωθυπουργός, πόσο οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο που ζουν και πιο περιορισμένοι. Ναι, θα το συζητήσουμε, φαντάζομαι, δεν θα το αποφύγετε, αλλά ότι χαλαρώνει ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν έχω δει άνθρωπο να είναι τόσο ευλαβικά προσεκτικός με τα μέτρα. Τώρα από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα τα πούμε σε λίγο, όπως είπατε. Υπήρχαν μικρές στιγμές ανεμελιάς, τις έχει παραδεχθεί και ο ίδιος. Αλλά θα πάμε μετά εκεί, γιατί μετά εκεί, λοιπόν. Γιατί στην ανεμελιά την αφήσουμε στο τέλος. Είναι δευτερεύον θέμα, είναι δευτερεύον εμπροκειμένως. Όχι, όχι, έχει μεγάλη σημασία και τα μηνύματα που δίνει ο Πρωθυπουργός έχουν μεγάλη σημασία, όπως και τα ατοπήματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή, εγώ διαπιστώνω από τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθώ, εκεί που μπορώ να παρακολουθήσω τι συμβαίνει, λίγο πολύ η Ελλάδα ακολουθεί τις ίδιες μεθόδους και τους ίδιους τρόπους. Το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, δηλαδή στις γειτονιές μας και όλα αυτά. Το είπε και σήμερα το βράδυ ο Μητσοτάκης, θέλει πολύ μεγάλη ενίσχυση. Θέλει ενίσχυση. Το δίκτυο που είπε ο κύριος καθηγητής προηγουμένως δεν νομίζω ότι ήταν επαρκές. Και γι' αυτό και δεν χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, γιατί έχει χρησιμοποιηθεί. Η βοήθεια στο σπίτι, ο ΕΟΔΗ, λέτε. Ναι, τα κατατόπους, ας πούμε, τα δημοτικά που λέγαμε κάποτε ιατρία, για τα οποία έχουν μετατραπεί σε μεγάλο βαθμό σε βοήθεια στο σπίτι. Δεν ήταν εύκολο να συνδυάσεις όλες τις δομές ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά. Επιτρέψτε μου να πάω και στην κυρία Ξενογιαννακοπούλου πριν το...